δρόμοι. Είμαστε Έλιος. Είμαι η Ρούλα. Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στο κανάλι μας. Στο σημερινό βίντεο επιλέξαμε να τη γράψουμε το μακιγιάζ της Δέσποινας στο τελευταίο βίντεο κλιπ της, το Ένα Τσιγάρο Διαδρομή, το οποίο έχει μεληθεί η Βάσο Νακοπούλου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μαζί μου σε αυτό το βίντεο τη Ρούλα. Τη Δέσποινα. Το απολαύσαμε πάρα πολύ το βίντεο. Πράγματι ήταν πάρα πολύ ωραίο, το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Είναι ένα μακιγιάζ που είναι σχετικά εύκολο, που μπορείτε και εσείς να το κάνετε στο σπίτι μόνες σας. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Αν σας αρέσει, κάντε ένα like στο βίντεο, κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας, έτσι να μεγαλώσει η παρέα μας. Πατήστε και το κουδουνάκι για όταν να σας έχετε ειδοποιήσει όταν ανεβάσουμε κάποιο βίντεο. Τι άλλο, Δέσποινα? Και βάλτε να παίζει δυνατά το τραγούδι ενώ βάφεστε. Θα νιώσετε υπέροχα. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σας αρέσει το βιντεάκι. Θα τα πούμε σύντομα. Χιλιά πολλά. Χιλιά. Γεια. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα βάλω τα δυνατά μου να σε κάνω την καλύτερη Δέσποινα του κόσμου. Θα τη γράψουμε. Δέσποινα, την Παναγιά. θα τη γράψουμε το καταπληκτικό μακιγιάζ που έχει κάνει η Βάσο Νακοπούλου στο βίντεο κλιπ το τελευταίο. Μάλιστα. Το Ένα Τσιγάρο Διαδρομή που είναι και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου, είναι ένα μακιγιάζ που δεν πολύ το βλέπεις στα βίντεο κλιπ, είναι ιδιαίτερο. Ναι, κοίταξε να δεις. Είναι λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα, γιατί πια δεν τις ξεχωρίζεις τις... Και ξέρεις τι, παρόλο που είναι ένα... Παρόλο που είναι ένα μακιγιάζ που έχει λάμψει, έχει ένα πολύ έντονα σε χρώμα μάτι, είναι λίγο δραματικό, δεν είναι? Ναι. Είναι βέβαια και το ύφος του τραγουδιού και όλο το... Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, το δραματικό το λες εσύ, πώς το λες το δραματικό? Το ύφος του, παρόλο που είναι ένα μάτι που έχει λάμψει, ένα πρόσωπο που έχει λάμψει. Ναι. Είναι γενικά λίγο το βγάζει γλυμμένο, ναι. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Ξέρεις όμως τι θα... Κάνε κάποιες μπράβο. Ναι, είναι... Βάζουμε ένα λίπ μπάλμ τώρα, για να την εντατώσουμε. Παρ' όλα αυτά όμως θα μπορούσε... Δεν ξαναδεί τη Δέσποινα με τέτοιο... Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι η Δέσποινα το κάνει να είναι δραματικό. Χωρίς να ακουστεί άσχημα αυτό. Ναι, ναι. Με την στάση της και με τον τρόπο που το παρουσιάζει. Σαν μακιγιάζ, εγώ νομίζω ότι θα ήταν και πολύ χαρούμενο και θα μπορούσε να το κάνεις και σε ένα ρεβεγιόν και σε ένα... κατάλαβες τι λέω, ξέρετε, μια χαρούμενη περίπτωση. Κατάλαβες. Ναι, βάζουμε το smashbox στο... Αυτό, για ενυδάτωση. Πού το φαίνεται? Αυτό ακριβώς, ότι ενώ είναι ένα μακιγιάζ που έχει λάμψει, ναι. Το μάτι είναι, έχει χρώμα πολύ και είναι έντονο, βγαίνει δραματικό, ναι. Από όλη τη σκηνοθεσία και από όλη την... Ναι, εντάξει, αυτός ήταν και ο στόχος, αυτός αλλά ήταν και στόχο. Εμείς θα το πάρουμε να το κάνουμε κάτι χαρούμενο. Να το χρησιμοποιήσουμε σε μια χαρούμενη περίπτωση. Πάντως είναι πολύ όμορφο αυτό το βιντεοκλίπ. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και τα μαλλιά της πολύ ωραία, και αυτό που φοράει πολύ ωραίο. Και το βίντεο κλιπ πάρα πολύ ωραίο. Και η στάση της γενικά νομίζω ότι έχει οριμάσει χωρίς να... Εξελίσσεται η Δέσποινα όσο μεγαλώνει. Ναι, το οριμάσει, δεν το λέω για την ηλικία. Ναι. Έχει οριμάσει καλλιτεχνικά. Ναι. Και είναι έτσι πολύ ιδιαίτερη πια. Και σου μιλάω εγώ που δεν ήμουν φαν της, να ξέρεις. Ναι. Και όμως με το μέσα στον χρόνο με έχει κερδίσει. Μα είναι αυτό, γίνεται καλύτερη όσο περνάνε τα χρόνια. Ναι. Και καλλιτεχνικά. Και εσύ δεν ήσουν ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα, αλλά την αγαπάω. Ναι. Όχι, πραγματικά είναι. Στροπ κρίμ τη MAC για λαμπερό τελείωμα. Λάμψη που βγαίνει μέσα από το foundation. Ενυδάτωση full. Είναι από τις τραγουδίστριες που όσο περνάνε τα χρόνια εξελίσσεται καλλιτεχνικά, το ψάχνει με τα τραγούδια της, γίνεται καλύτερη, τραγουδάει καλύτερα, η εικόνα της είναι καλύτερη.
Μ' αρέσει που πειραματίζεται και σε άλλα πράγματα. Μ' αρέσει και στα άλλα πράγματα που κάνει. Δηλαδή στο θέατρο που την έχω δει. Ναι, δεν τα κατάφερα να τη δω. Αλλά όρεση την είδαν, μου έφερε τα καλύτερα. Αυτό είναι και το σημαντικό, ρε Σιλουλά. Και να σου πω και κάτι, ξέρεις τι πιστεύω. Mm-hmm. Ότι το έξυπνο σε αυτή την υπόθεση, γιατί εντάξει, σαφώς και έχει δουλέψει πολύ για να πετύχει αυτά που έχει πετύχει, αλλά όχι ειδικά για τη Βανδύ. Όταν περνάνε τα χρόνια, ας πούμε, που μέσα από τις καταστάσεις οριμάζεις και γίνεσαι σοφότερος και πιο... καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν αξία ούτε τα λούσα, ούτε τα χρήματα, ούτε οι δόξες. Ναι. Έρχεται ένας κορονοϊός, ας πούμε, και στα διαλύει όλα. Ναι. Από μια στιγμή στην άλλη μπορεί να σου τύχει κάτι. Ναι, σίγουρα. Και την ακούς. Κάτι. Ναι. Ναι. Και σημασία έχει να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Ναι. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Δεν το καταλαβαίνουν όλοι, βέβαια. Όχι. Αυτή το έχει καταλάβει. Και προσπαθείς να αφήσεις και κάτι, έτσι. Να συνδέσεις το όνομά σου με κάτι. Και οι καλλιτέχνες, σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι τραγουδιστές, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι σκηνοθέτες, είτε είναι συγγραφείς, έτσι. Δράση για τη σκιά. Θα έπρεπε να τους απασχολεί αυτό. Δηλαδή, τους έχει δοθεί ένα μέσο για να γίνουν γνωστοί, ρε παιδί μου, εντάξει, να βγάλουν χρήματα σε προσωπικό επίπεδο. Θα έπρεπε λίγο να σκεφτώ τότε και ότι... Είσαι. Να αφήσω κάτι μέσα από αυτό που... το χάρισμα που έχω, ρε παιδί μου. Ναι. Κατάλαβες πώς το λέω. Νομίζω ότι η Δέσποινα ανήκει σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Έχει γίνει πιο γίνη από ότι ήταν πιο πιτσιρικά. Ναι. Εντάξει. Έχει να κάνει με την προσωπική εξέλιξη αυτό. Αυτό ακριβώς. Είναι αυτό. Κονσίλερ. Θα βάλουμε στα ματάκια, σαν βάση για να ξεκινήσουμε το μαγειρό των ματιών. Μάλιστα. Λούλα, εσύ άμα είσαι τραγουδίστρια. Ναι. Πιανείς καριέρα, έτσι ζηλεύεις και θα θέλεις, ας πούμε, να έχεις. Δεν είναι δύσκολη η απάντηση, γιατί είναι κάτι που το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Πιανείς θα ήθελα να έχω τη φωνή ή πιανείς θα ήθελα να έχω... Την καριέρα. Εννοείται και φωνή και... Θα σου πω τις Νατάσες. Αλήθεια! Ας μου φύγει. Α, νομίζω στη Θεοδωρίδου. Και τη Θεοδωρίδου. Ή τη μία ή τη άλλη. Είναι διαφορετικές, έτσι. Μόνο το όνομα είναι το ίδιο. Αλλά θα ήθελα να ήμουν εμποφύλη. Ναι. Θα ήθελα να έχω αυτή τη φωνή. Γιατί και αυτή πάλι είναι άλλο πράγμα. Άλλη. Μία στιγμή στην ένταξη που τη έπαιρνε ο Φίξτερ στο YouTube. Ναι. Φίλε τόσο cool. Ναι. Τα έλεγε τόσο χήμα. Ναι, ξέρεις τι, νομίζω και αυτή έχει δουλέψει πολύ με τον εαυτό της, γιατί είναι πολύ μικρή για να μιλάει έτσι και να στέκεται με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω... Νομίζω αυτή θα ήθελα να είναι. Δεν ξέρω. Εσύ? Εγώ, Μην μου πεις ότι δεν το έχεις σκεφτεί. Το έχω σκεφτεί. Αχα! Λοιπόν, θα σου πω. Να μαντέψω. Όχι. Κοίταξε. Πιανού τη φωνή. Δεν θα εστιάσω εκεί. Θα εστιάσω... Στην πορεία. Κοίταξε. Μ' αρέσει πάρα πολύ η πορεία που έχει κάνει η Ζουανέλη. Ναι. Ναι. Το ρεπερτόριό της πάρα πολύ. Κι άλλα και η φωνή της, δεν το συζητώ. Ένα τέτοιο δρόμο θα ήθελα να σου πω, να ακολουθήσω. Άρα στο έντεχνο κι εσύ. Έντεχνο που έχει μέσα έτσι και λίγο πιο pop rock. Ναι. Εναλλακτικό το Εναλλακτικό, πάντων, ναι. Να μην είσαι απαραίτητα σε μια κατηγορία. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι αυτό το μακιγιάζ δεν είναι και ιδιαίτερα τεχνικά δύσκολο.
Οπότε τα επιλέξαμε και για αυτό το λόγο, γιατί είναι ένα μακιγιάζ που... Μπορούμε να το κάνουμε και σπίτι. Σχετικά εύκολα, ναι, δεν είναι δύσκολο. Επίσης ήθελα να σε ρωτήσω ότι αυτό το μεταλλικό, ας πούμε το πράσινο είναι... Πετρόλ. Ναι, θα μπορούσε να το αντικαταστήσει με ένα άλλο μεταλλικό, σωστά. Ναι, βέβαια. Αλλά εντάξει, τώρα εμείς πάμε να κάνουμε... Ναι, όχι, άλλο σου λέω, ότι σαν τεχνική είναι η ίδια, έτσι ναι, δεν είναι. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα... Μία που θέλει να κάνει ένα τέτοιο μακιγιάζ και δεν της αρέσει αυτό το χρώμα, εννοείται πως μπορεί να το αντικαταστήσει με ένα άλλο χρώμα... Mm-hmm. Τέτοια σκιά, ας πούμε, μεταλλικής. Σ' αρέσει να σε βάφουν ή βαριέσαι? Όχι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Σε ποιον δεν αρέσει? Καλά, μην το λες. Είναι και κάποιες νευρικές που δεν μπορούν να κάθονται και να... Καλά, για μένα το λες, αλλά... Να το λέω. Κοίταξε, μ' αρέσει τα πρώτα 10 λεπτά. Να είμαι ειλικρινής. Όχι, νομίζω ότι ήσυχη δεν είμαι. Με χαρά είσαι. Νιώθω ότι το ευχαριστιέσαι. Όχι, εντάξει. Το θέμα είναι να έχεις και καλή παρέα. Άμα σε βάζει κάτω άλλος και σε λουλάει, σε ζουπάει, σε... Ναι, τώρα και οι άτσαλες κινήσεις δεν κάνουν καλό και στο δέντρο μας. Όχι, όλες, όλα να γίνονται με ευγενικό τρόπο. Βέβαια, και η καριέρα της Δέσποινας δεν θα ήταν άσχημη, έτσι, να μην λέω βλακίες. Εντάξει, πλάκα κάνεις, τώρα έχεις ζήσει απίστευτες. Έτσι, δηλαδή, εντάξει. Στιγμές. Μην, απλά, επειδή με ρώτησες για μένα. Αλλά πολύ απαιτητικό, ρε φίλε. Πολύ απαιτητικό είναι αυτό που έκανε τόσα χρόνια. Δηλαδή, πιστεύω ότι εγώ δεν θα μπορούσα να ναι, το κάνω. Ναι, είναι πολύ απαιτητικό και εκεί βλέπεις τον άλλον πόσο πολύ το θέλει και πόσο πολύ έχει δουλέψει για να το πετύχει αυτό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ωστόσο να καταλάβεις τώρα... Αυτή τώρα η φιλική βύση κάνουν πρωταθλητισμό, ρε φίλε. Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε τώρα τα ονόματά τους και τις κρίνουμε. Δεν τις κρίνουμε, απλά θα συζητάμε. Η Νατάσα, ας πούμε. Υποφιλού. Ναι, ναι, ή που λέω θα ήθελα να ήμουν. Υπήρξε κάποια μια περίοδος που ήταν και χοντρούλα, έτσι. Ναι. Φόραγε ένα ρηχτό φόρεμα, έβγαινε στη σκηνή και χαίστηκε, ας πούμε, ναι. Έτσι, δεν την ένοιαζε τίποτα. Εντάξει, ήταν βαμμένη, αλλά ήταν η Δέσποινα, ας πούμε. Δεν μπορούσε ποτέ να το κάνει αυτό η Βανδύ. Να έχει τα παραπάνω κιλάκια της και να είναι φέτες και να σου χορεύει και να σου τραγουδάει και να λέει αυτά που είχε πει και να είναι στην πρώτη γραμμή, ας πούμε, για χρόνια. Κατάλαβες. Έτσι είναι, βέβαια. Δηλαδή... Μπορεί γι' αυτό να διάλεξα την Πουφίλη, καταλαβαίνεις. Όχι γιατί δεν θα μπορούσα να συμμορφωθώ. Πιστεύω ότι και εγώ θα είχα τη θασέψη και θα ήμουν εκεί σκυλή μαύρο, ξέρεις, του πολέμου. Αλλά... εντάξει, είμαι και... Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό, πιστεύω. Αυτό. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Πολλές θυσίες, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Θέλει πολύ θυσία όλο αυτό. Ό,τι αγαπάς πολύ και το θες πολύ, θέλει θυσίες. Πολύ θυσία. Ναι. Φρύδια. Α, ναι. Είναι λίγο σκούρα. Στα... Είναι λίγο σκούρα τι θα έχει κάνει σε αυτό το βίντεο κλιπ. Ξέρεις τι, θα μ' αρέσει πολύ και η καριέρα του Πάριου, δηλαδή θα ήθελα να ήμουν και ένας ερωτικός τραγουδιστής. Ερωτικός. Και αυτός, και η Βύση, ας πούμε. Είναι δύο καλλιτέχνες, ρε παιδί μου, που τη φωνή τους την έχουν χαρίσει τόσο πολύ απλόχερα στο κοινό τους. Ναι. Δεν το κάνουν όλοι οι τραγουδιστές αυτό. Ναι. Λειτουργούν με εκτόσεις πάρα πολύ. Αυτή, ειδικά η Βύση, δεν το συζητάω. Αλλά και αυτός, ρε παιδί μου, τη δώσανε τη φωνή του στο κοινό τους πάρα πολύ. Ναι.
Δηλαδή η Δύση, όποτε πας να την ακούσεις, άμα δεν κλείσει, δεν κατεβαίνει από την πίστα. Ναι. Το αποζημιώνει το κοινό της. Ισχύει αυτό, ναι. Και ο Πάριος, ας πούμε, έχουν τραγουδήσει με πολύ ψυχή στην καριέρα τους. Θα ήθελα να έχω μια τέτοια καριέρα, να έχω γίνει έτσι, να με θεωρούν ερωτικός τραγουδιστής. Ερωτικός, ε. Ναι. Δεν ξεχνάμε ποτέ λαιμό, έτσι. Ναι. Έχω ξεχάσει ήδη. Concealer. Concealer. Είχαμε ξαναβάλει. Α, πριν. Στα ματάκια. Ναι. Βάλαμε concealer. Σωστά. Δεν είναι και εδώ. Στα ματάκια εμείς το είχαμε χρησιμοποιήσει σαν βάση. Όσο πιο πολύ φορτώνουμε το δέρμα μας με προϊόντα, ναι, τόσο πιο κουρασμένο φαίνεται. Ναι. Και όλοι έχουμε την αντίθετη, ναι, άποψη. Ε? Λοιπόν, μέρα με σχέ πούδρα, να κλειδώσουμε όλο αυτό που έχουμε κάνει. Λίγη ποσότητα. Σαν σταθεροποίηση. Ναι. Μάλιστα. Λίγη ποσότητα. Και τα κάτω. Κλείσε μου. Λοιπόν, πάμε να τραβήξουμε και τη γραμμή eyeliner. Αχα. Κλείσε. Κάτι νιώθεις? Ναι, να το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε, ναι. Ίσα ίσα στις βλεφαρίδες. Δεν θέλουμε έντονο eyeliner. Χρησιμοποιώ το Easy Tattoo της Catrice που είναι πάρα πολύ ωραίο eyeliner και πολύ οικονομικό. Mm-hmm. Άνοιξε μου. Μπράβο. Τέλεια. Εντάξει. Πάμε να κάνουμε κοψίματα. Μάλιστα. Αυτά που δεν ξέρουμε εμείς να κάνουμε. Ε? Θα χρησιμοποιήσω αυτή την παλέτα της Radiant Sweet Memories και θα πάρουμε αυτή την απόδοση για bronzer. Μπράβο, με βοηθάει αυτό που κάνεις, να ξέρεις. Mm-hmm. Αυτό που είναι το φυσικό μου. Και λάμψεις. Λάμψεις. Και άλλη λάμψη. Πολύ λάμψη. Αν μας βρεις τα φώτα, θα φωτίσω εγώ στο τέλος. Επίσης τα χείλη είναι λίγο άτονα. Άτονα, αυτή τη λέξη ψάχνω, ναι. Πίσω το Skincare της MUA, την απόφαση Skincare. Κλείσε μου. Τι ωραία έχουμε.
πολύ. Έκανε κλείσε μου. Τι, είναι μάτ αυτό. Είναι μάτ, με τέτοια υφή. Μπράβο. Έτσι, το λίγο να... ίσα ίσα. Και... setting spray. Για να σταθεροποιήσουμε. Ακριβώς. Αυτά που φτιάξαμε. Urban Decay, All Nighter, καλύτερα. Ναι. Μάλιστα. Βγαίνω. Πάμε να φτιάξουμε μαλλί και τα λέμε πάλι.